Είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Για όλους μας, για τον ελληνικό λαό. Η μέρα θλίψης, αλλά και πολύ μεγάλης οργής. Χάθηκαν άδικα πολλοί άνθρωποι. Στην πλειοψηφία τους, νέοι σε ηλικία. Χάθηκαν αδικαιολόγητα πολλές ζωές. Δεν είναι ατύχημα. Πρόκειται για έγκλημα που έχει ενόχους και θα τους πούμε, όπως πάντα λέμε την αλήθεια, όλες τις κυβερνήσεις και το κράτος τους. Το κράτος που υπηρετούν. Το κράτος των καπιταλιστών και του κέρδους. Το κράτος που για την ανθρώπινη ζωή και την προστασία της δεν έχει λεφτά. Αλλά για να μπουκώνει με δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, για να αυξάνουν τα κέρδη τους, έχει. 11,5 δις έχουν δώσει μέχρι τώρα στους μεγαλοεπιχειρηματίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι διπλά ένοχη. Είναι διπλά ένοχη γιατί δεν πήραν υπόψη τους ή δεν θέλαν να πάρουν υπόψη τους ή αδιαφορούν τις ανακοινώσεις που έκανε η ΔΕΣΚ, η συνδικαλιστική παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ και στις 7 Φλεβάρι τελευταία και στις 24 Γενάρη του 22 τώρα, πρόσφατα. Τι λέει, ένα σημείο θα διαβάσω. Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Αλλά απαιτούμε, έβαλαν τα αιτήματα, τα αιτήματα που λέγανε ότι είναι εγκατελειμμένες υποδομές, ότι υπάρχουν προβλήματα στη συντήρηση των γραμμών, ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα με το προσωπικό, δουλεύουν με υπεργολάβους, είναι πιο φτηνοί οι εργαζόμενοι, ότι υπάρχουν προβλήματα εκπαίδευσης και στο νέο προσωπικό και ότι υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα ασφαλείας. Το 2023, καταλαβαίνουμε, το 2023 στην εποχή του, πώς το λένε, του 5G, στην εποχή που βλέπεις όχι μόνο στο φεγγάρι, αλλά και σ' άλλους πλανήτες. Υπάρχουν προβλήματα στους σηματοδότες και στα συστήματα ασφαλείας. Δεν θέλω να τα αναλύσω, τυχαίνει να τα ξέρω και από πρώτο χέρι, γιατί ήμουν στην οργάνωση των σιδηροδρομικών. Γιατί άραγε? Γιατί είναι κόστος και γιατί αδιαφορούν? Γιατί αυτό που ενδιέφερε και την εταιρεία, γιατί έχει ευθύνες και η εταιρεία, τεράστιες ευθύνες, γιατί δεν κουβαλάς εκατομμύρια κόσμο σε προβληματικό σύστημα ασφαλείας και με λειψή συντήρηση των γραμμών και ας προσπαθούν να βγουν απ' έξω από το κάδρο. Έχει ενδιαφέρον πάντως και η ιστορία του ΟΣΕ. Ξεκίνησε με την πολιτική απελευθέρωση των σιδηροδρόμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει σημασία ιδιαίτερα με αυτό και δεν δραματοποιούμε τίποτα, την αλήθεια λέμε. Ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ και έσπασε την εταιρεία στα τρία. Που σημαίνει, αυτό έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κερδοφόρο κομμάτι στους ιδιώτες και η συντήρηση στο κράτος. 14,5 δισεκατομμύρια που ήταν τα χρέη του ΟΣΕ, τα φόρτωσε στο κράτος. Δηλαδή τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Και την πούλησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά 45 εκατομμύρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάρισε αυτά τα δισεκατομμύρια. Και έχουμε και προκλητικές δηλώσεις. Ο Τσίπρας έλεγε τότε, όχι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι καλύτερη, αλλά ο Τσίπρας έλεγε τότε, ξεφορτωθήκαμε ένα μεγάλο βάρος. Ο Δε Βαρουφάκης ακόμα και ένα ευρώ λέει, θα την πουλούσαμε αν κάνει ορισμένα έργα. Και παράλληλα 50 εκατομμύρια το χρόνο για τις υποτιθέμενες άγονες γραμμές. Δηλαδή 750 εκατομμύρια για 15 χρόνια. Από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Και για σκεφτείτε, τι λέγανε άγονες γραμμές? Ποια άγονη γραμμή μπορεί να σκεφτεί κανένας?
Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και θεωρούσα ανάγωνη γραμμή που είναι κερδοφόρα. Και ύστερα βγαίνουν και μιλάνε και από πάνω. Δεν πρέπει να ξεχαστούν αυτές οι χαμένες ζωές. Γιατί προστίθεται και σε αυτούς που καίγονται και σε αυτούς που πνίγονται και σε αυτούς που μένουν κάτω από τα ερείπια των σεισμών, γιατί δεν υπάρχει αντισεισμική προστασία, όπως στη διπλανή Τουρκία με τους χιλιάδες νεκρούς και τις καταστροφές. Πρέπει να το πληρώσουν όλοι μαζί. Γιατί την ανθρώπινη ζωή δεν την υπολογίζουν μπροστά στα ματωμένα κέρδη τους. Και ο καλύτερος τρόπος να την πληρώσουν είναι να τους μαυρίσουν σε αυτές τις εκλογές. Να στηρίξουν το ΚΚΕ, που τόσα χρόνια είναι το μοναδικό κόμμα που σε αυτά τα θέματα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, συνολικά, δεν θέλω να τα αναλύσω, είναι το μόνο, κυριολεκτικά το μοναδικό, το οποίο παλεύει, κάνει ημερίδες, επιστημονικές μελέτες, κινητοποιεί φορείς, μήπως και παρθούν ορισμένα μέτρα. Αλλά αυτοί συνεχίζουν αυτή τη ρότα του κόστους, οφέλους και πρέπει να το πληρώσουν ακριβά. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ωστόσο, για να μπούμε και στα τη σημερινή μας συγκέντρωση, ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας από όλη την Ελλάδα, που και εγώ πάω συνεχώς, αλλά πάνε και εκατοντάδες στελέχη του κόμματος. Από τις συγκεντρώσεις, τις περιοδίες, από την επαφή με τον λαό. Είναι πολύ μεγαλύτερες. Σε όλες σχεδόν οι συγκεντρώσεις. Είναι πολλοί που συμμετέχουν, περισσότεροι, και είναι πάρα πολλοί που ακούν και το σκέφτονται. Θέλουμε να καλέσουμε και σήμερα εδώ τους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, γυναίκες, νεολαία των λαϊκών στρωμάτων, να αγνοήσουν τα ψεύτικα διλήμματα και τους εκβιασμούς της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του συνέδρου ΠΑΣΟ. Να πούν φτάνει ως εδώ και να κάνουν ευθυδιασμό στις εκλογές. ΚΚΕ στην κάλπη, ψήφος τιμωρίας, αλλά κυρίως ψήφος ασπίδας για το λαό και τις νέες επιθέσεις που θα δεχτεί. Ψήφος ελπίδας για το αύριο, για να ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή του βάρβαρου συστήματος. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στην νεολαία, στους νέους εργάτες, εργαζόμενους, φοιτητές, μαθητές των λαϊκών στρωμάτων, που συντρίβονται τα όνειρά τους μέσα στις μιλόπετρες της ανεργίας, των 200 και 300 ευρώ, στην αβεβαιότητα για το αύριο, και τους λέμε, η πρώτη ψήφος, η νεανική ψήφος, να έχει τα τρία δοξασμένα γράμματα, ΚΚΕ το ψηφοδέλτιο, και τους λέμε, κάντε το όπως οι φοιτητές που έφεραν πρώτη την πανσπουδαστική και την ΚΝΕΣ στα πανεπιστήμια. Κάντε το όπως σε εκατοντάδες σωματεία, σε μαζικούς φορείς που έφεραν πρώτα το ΠΑΜΕ, όπως στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στους φορείς των υγειονομικών και σε άλλες οργανώσεις. Μπορούμε να τα σχαλάσουμε τα αντιλαϊκά σχέδια με ισχυρό ΚΚΕ. Και θα πω και κάτι ακόμα. Ιδιαίτερα στους νέους, πρέπει να το πληρώσουν ακριβά αυτό το έγκλημα που έγινε, γιατί οι περισσότεροι που σκοτώθηκαν ήταν φοιτητές και δεν ξέρουμε ακόμη φοιτητές, νεαροί πάντως. Νέοι άνθρωποι, έτσι μας είπαν κιόλας οι υπεύθυνοι σε εκείνη την περιοχή. Το πραγματικό δίλημα των εκλογών είναι και λίγο βαρύ το κλίμα, έτσι. Και όταν πας εκεί και τα βλέπεις κιόλας και τα σκέφτεσαι ότι χάθηκαν τόσοι άνθρωποι άδικα, είναι λίγο ζώρικο. Το πραγματικό δίλημα των εκλογών δεν είναι αν θα έχουμε τη μία ή την άλλη κυβέρνηση που θα συνεχίσει την αντιλαϊκή πολιτική που είναι δεδομένη για αυτούς. Αλλά αν θα βγει ο λαός ισχυρός, και ισχυρός λαός σημαίνει ισχυρό ΚΚΕ. Σημασία έχει λοιπόν για τους εργαζόμενους και το λαό αν θα υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Ισχυρό ΚΚΕ για να τους αντιμετωπίσει με ισχυρό λαϊκό κίνημα. Βλέπουμε στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, ακόμα σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει, ότι λένε οξύτητα όσοι πλησιάζουμε στις εκλογές, τοξικό κλίμα λένε, ανεβαίνει το προεκλογικό θερμόμετρο και θέλουμε να θυμίσουμε στους παλιότερους και να ξέρουν και οι νεότεροι ότι σε κάθε εκλογική μάχη αυτό γινόταν. Ανάμεσα κυρίως στους δύο μονομάχους. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, έχουν υποθεί και χειρότερα από όσα λέγονται. Πριν είχαμε τις υποκλαπές. Τώρα έχουμε Πολάκη
μέχρι χθες. Δεν ξέρουμε πόσο θα συνεχίσει. Και για τον Βολάκη θέλουμε να πούμε κάτι. Ότι είναι βολική η αντιπαράθεση που κάνει. Που θεωρεί δηλαδή βαθύ κράτος, καμιά δεν ξέρω πόσο, 20 δημοσιογράφους και κάνω άλλους τόσους δικαστικούς για να κρύψει αυτούς που έχουν και που είναι το βαθύ κράτος. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που έχουν τα κλειδιά της οικονομίας. Είναι αυτοί που παρεμβαίνουν, είναι αυτοί που έχουν το πολιτικό προσωπικό της κυβερνήσης, δηλαδή που υπηρετούν τα συμφέροντά τους. Και παρότι οι διαφορές μας είναι μεγάλες και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον ίδιο τον Πολάκη που έχει πει μερικά που θα πω στο τέλος, η εισαγγελική αρχή εντολή είναι απαράδεκτη. Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους. Όταν δηλαδή κάνεις πολιτική ανάπτυξη και σε καλεί ο εισαγγελέας, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον και δεν πρόκειται να την δεχτούμε. Παράλληλα, λες και η ίδια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας διαβάσω μια δήλωση. Μπορεί να είναι ότι λένε στον ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας, όμως όταν κάνεις κουβέντα μαζί τους επί των στρατηγικών της χώρας δεν υπάρχουν διαφορές. Ντόρα Μπακογιάννη. Δεύτερη δήλωση. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμιά διαφορά μεταξύ μας, κυρίως σε τέτοια σοβαρά ζητήματα όπως τα θέματα της δημοκρατίας. Πόπη Τσαπανίδου, υπεύθυνη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι είπε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, που ήταν, όχι στο Παλαιοντεσπόρο, λέγεται, δεν μαζεύει τόσους. Έτσι μου είπαν το μεσημέρι. Τι έλεγε, το δίλημα είναι η δημοκρατία ή νέα δημοκρατία. Αυτό δεν είπε. Τελικά ποιος λέει αλήθεια? Ο Τσίπρας λέει, η εκπρόσωπος τύπου που είναι το δεξί χέρι του αρχηγού ενός κόμματος, ή τώρα. Είναι τυχαία όλα αυτά? Δεν νομίζουμε. Και έρχεται και καπάκι η δήλωση του Αποστολάκη. Αν θυμάστε που ήταν αρχηγός Γερεθά και μετά υπουργός Άμυνας, όταν τον ρωτήσαν αν θα μπορούσε να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα είναι θέματα θεωρήσεως ίδιους, απαντάει. Επιλέξει τη λέω. Αν το καλό του τόπου λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει και οι πολιτικοί αρχηγοί το αποφασίσουν και το συμφωνήσουν, γιατί όχι να μην γίνει? Θεωρώ ότι τα πάντα είναι πιθανά. Δηλαδή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Και να θυμηθούμε και λίγο, αυτά δεν είναι τυχαία. Βάλτε τα σε μια σειρά και κάτι βγαίνει, ότι τον είχε ανακοινώσει Υπουργό Πολιτικής Προστασίας ο Μητσοτάκης. Και φυσικά αυτός δεν δέχτηκε. Στην αντιπαράθεση ακούμε αυτά που ακούγαμε χρόνια οι παλιότεροι. Τσίπρας Μητσοτάκης, ότι τους χωρίζει χάος. Τόσο χάος όσο χώριζε το Πασόκ με τη δεξιά, όπως έλεγε. Αλλά όμως κυβέρνησαν μαζί. Και όταν τα λέγαμε εμείς, θυμάστε τι μας λέγανε οι Πασόκοι, οι παλιότεροι τουλάχιστον. Κυβέρνησαν ακόμα και με την ακροδεξιά του Καρατζαφέρη. Χάος χώριζε και τον ΣΥΡΙΖΑ με την ακροδεξιά. Υποτίθεται ότι έκανε πρόταση, γιατί τέτοιο ήταν, στο ΚΚΕ η αριστερή κυβέρνηση. Αλλά είχε συμφωνήσει ήδη με την ακροδεξιά του Καμένου. Τόσο μεγάλο χάος. Όσο για το Πασόκ κοινάλ, είναι τόσο μεγάλο το χάος που τον χωρίζει με τη δεξιά, που λέει ότι θα συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, όποιο και αν είναι. Και από πάνω, ο Τσίπρας στην Πάτρα τι δηλώνει? Αυτά δεν τα λέω τυχαία. Ότι δεν μπορεί να φανταστεί ότι το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου θα συνεργαστεί με τη δεξιά. Που το έκανε δύο φορές. Δεν το ξέρει έλεος. Πού ζούμε, αλήθεια? Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Πού μας δουλεύουν υψηλό καζί, τόσο πολύ δηλαδή, μέχρι είναι απίθυνο το θράσος με όλα αυτά τα οποία λέγονται. Τους έχουμε ζήσει όλους λοιπόν. Όλων των ειδών της κυβερνήσης, και αυτοδύναμες και συμμαχικές, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία Λάος, και την πρώτη φορά, όπως έλεγαν αριστερά, με τον Καμένο. Για να σκίσουν τα μνημόνια. Και φέρανε το τρίτο και χειρότερο. Και το ψήφισαν όλοι μαζί, για να θυμάται ο κόσμος, όλοι πλην ΚΚΕ. Και ποτάμια και λίμνες, υπήρχαν εκείνα, οι τσόντες μιας κρίσης ήταν δηλαδή,
όπως είναι τα απορριπαντικά και άλλα. Και βέβαια, τι έλεγε ο Τσίπρας τότε, ναι, πάμε για τα μνημόνια και ότι εγώ έβγαλα τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτό κι αν είναι δούλεμα. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά διατήρησε πάνω από 700 νόμους μνημονιακούς και δεν έχει καταργήσει κανένα. Τους ζήσαμε όλους και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, που παρά τους καυγάδες συμφώνησαν στα μεγάλα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι μοιράζονται ένα κοινό σκοπό και γι' αυτό συμφωνούν. Την καπιταλιστική ανάπτυξη και την γεωστρατηγική αναβάθμιση της αστικής τάξης. Απλά ο καυγάς είναι, εγώ έχω πει, ερωτικός μέσα στη Βουλή. Ο Κουτσούμπας είπε οικογενειακός, αν δεν κάνω λάθος, στη Σταυρούπολη. Το ίδιο είναι. Ποιος είναι πιο ικανός να υπηρετήσει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και την καπιταλιστική ανάπτυξη γενικότερα. Τόσο σκληρή αντιπαράθεση είχαν αυτά τα χρόνια που τα μισά νομοσχέδια νόμους της Νέας Δημοκρατίας τους ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 70% το ΠΑΣΟΚ και το ίδιο, για να μην ξεχνιόμαστε, έκανε και η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Και ορισμένα από τα πρώτα νομοσχέδια που έφερε η Νέα Δημοκρατία είχαν την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η συμφωνία για τα πετρέλαια, όπως το περιβαλλοντικό. Και στη μέση συμφωνία για τα πετρέλαια γίνανε ρόμπα, κυριολεκτικά, γιατί τους βγάλανε το χαρτί με την υπογραφή του Σταφάκη. Στο δε περιβαλλοντικό, επειδή ήταν δικό τους, είπαν μια διαφύγα, γιατί δεν μπορούσαν να το καταψηφίσουν. Αυτή είναι η αντιπαράθεση. Και βέβαια ο ένας έδινε τη σκητάλη στον άλλον. Υπερβολές του Κουκουέ. Νόμος Βρούτσι. Ο νόμος Βρούτσι έλεγε ότι καθορίζεται και ο κατώτατος μισθός από την εκάστοτε κυβέρνηση με κριτήρια των ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την αντοχή κλπ. Και λοιπόν όλα αυτά τα παραμύθια τα οποία δεν. Αυτά έλεγε. Ο Τσακαλώτος τότε έλεγε ότι είναι νόμος έκτρωμα, είναι εγκληματικός νόμος για τους εργαζόμενους κλπ. Κλπ. Και ξαφνικά γίνεται νόμος Βρούτσι Αχτσόγλου. Τόση μεγάλη διαφορά είχαν μεταξύ τους. Συγκρούονται για την ανάπτυξη. Για σκεφτείτε, τι λέει ο Μητσοτάκης. Ανάπτυξη για όλους, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Τι λέει ο Τσίπρας. Δίκαιη ανάπτυξη. Βρίσκεται καμιά διαφορά. Τα ίδια δεν λέμε. Ο ένας τα λέει για όλους, που σημαίνει δίκαιη, και ο Τσίπρας τα λέει δίκαιη, όμως τι ανάπτυξη είναι αυτή. Τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων στα ύψη, το λαϊκό εισόδημα στα βάραθρα. 500 ευρώ παίρνουν οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Μέσο όρο. Για να είναι οι μισθοί που θα είχαν πει που υπεσχέθηκαν ότι θα είναι καλοί. Εμείς λέμε την μεγάλη αλήθεια που άλλοι δεν τολμάνε και δεν θέλουν και δεν μπορούν να το πούν. Λέμε ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη στην οποία όλοι ορκίζονται, όπως και η κρίση, η καπιταλιστική την οποία όλοι ξορκίζουν, αλλά δεν μπορούν να την αποφύγουν γιατί είναι αντικειμενική, είναι μια κακή εχθρική προοπτική για τους πολλούς, για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα. Μπορεί να κερδίζουν πολλά οι Έλληνες εφοπλιστές. Βάζω μια ταινία και ανοίγω μια παρένθεση. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε εμπορικό στόλο στον κόσμο. Πάνω από 5.500 πλοία εμπορικά έχουν οι εφοπλιστές. Σήμερα τα ναύλα έχουν πάει από 60.000 την ημέρα δολάρια σε 400.000 δολάρια. Κάντε λογαριασμό για να καταλάβετε. Και οι εφοπλιστές αυτοί έχουν 57 φοροαπαλλαγές, τις περισσότερες κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα, στο Ελληνικό Σύνταγμα, και όταν προτείναμε εμείς να καταργηθούν, δεν το ψήφισε κανένας. Για αυτούς μιλάμε λοιπόν. Οι βιομηχανοί, οι τραπεζίτες, οι ξενοδόχοι που απογειώθηκαν τα κέρδη τους και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι δουλεύουν σαν δούλοι κυριολεκτικά, με 12 ώρα, 14 ώρα, με εντατικοποίηση της δουλειάς. Μπορεί να ευημερίσουν και αριθμοί που λένε τώρα ότι θα πάρει η ελληνική οικονομία την περιβόητη επενδυτική βαθμίδα για την οποία σκίζονται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτά έχουν προϋπόθεση να χάσουμε εμείς και οι οικογένειές μας σε δικαιώματα, σε διαθέσιμο εισόδημα, στο βαθμό ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών μας, αυτών των αναγκών που μένουν συστηματικά έξω από την προεκλογική αντιπαράθεση.
Αυτό δεν βλέπουμε άλλωστε σήμερα να συμβαίνει. Ακούμε πανηγύρια για τους μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης μετά την κρίση, που επιτάχει η πανδημία. Και την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι και εδώ στη Θεσσαλονίκη ψάχνουν να δουν που εξαφανίστηκε ο μισθός τους από τις 15 του μήνα. Έχουν τεράστιες διαφορές, να συνεχίσω, έχουν τεράστιες διαφορές ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όμως ο Λάτσης έδωσε συγχαρητήρια για το ξεπούλημα του ελληνικού, για την τεράστια αυτή επένδυση που θα γίνει και που καταστρέφει το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο της Αθήνας που θα μπορούσε να γίνει, και έδωσε συγχαρητήρια και στον Σαμαρά και στον Τσίπρα, που ήταν αναφανδόν, θυμηθείτε τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση, του έδωσε συγχαρητήρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που άνοιξε πιο πολύ το δρόμο στις ιδιωτικοποιήσεις και τις απομυθοποίησε, όπως έγραφε και ένας αυτός δημοσιογράφος, δίνοντας την απηγία του ΣΥΡΟΥ στους Αμερικάνους, συμφωνώντας στη Βουλή και ψηφίζοντας για να δοθούν και τα αναπηγεία της Ελευσίνας και θα πάρουν σειρά και τα αναπηγεία του Σκαραμαγκά. Είναι μόνο αυτά. Τους ζήσαμε όταν όλοι μαζί στον πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία συντάσσονται με τον ΝΑΤΟ. Συμφωνούν στη συμμετοχή της Ελλάδας αυτών. Κάνουν υπέροχους εξοπλισμούς. Και επειδή λένε, θα το πω γιατί το λέμε παντού, και επειδή λένε, ας πούμε, ότι είναι για την άμυνα της χώρας, η εισήγηση, η έκθεση του Πενταγώνου προς το Κογκρέσο για την αναβάθμιση των F-16 σε Viper έλεγε το εξής: πρέπει να αναβαθμιστούν τα ελληνικά F-16 σε Viper, πληρώνει ο ελληνικός λαός εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, για να μπορούν να συνεργάζονται με τα δικά μας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και αυτό εξυπηρετεί τα αμερικάνικα συμφέροντα. Το έχουμε μάθει απ' έξω. Να γιατί γίνονται τέτοιοι όλοι οι εξοπλισμοί, τα δισεκατομμύρια που πληρώνει ο ελληνικός λαός, είναι από τα περισσότερα, για να μην είμαστε απόλυτοι και μας κατηγορήσει κανένας στρατιωτικός, αν και αυτοί δεν ξέρουν καλύτερα, έχουν νατοϊκό προσανατολισμό. Είναι όλα, όλα πρέπει να κουμπώνουν με τον ΝΑΤΟ. Όλα πρέπει να υπάγονται στους γενικότερους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Και μετά σου λένε ότι είναι για την άμυνα. Εκεί τα βρήκανε στον πόλεμο. Στην αρχή κάτι ψιθύρισε ο ΣΥΡΙΖΑ που έστειλαν τα πρώτα όπλα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μετά δεν ξαναείπαν κουβέντα και στο Ευρωκοινοβούλιο ψήφισαν όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ για αποστολή όπλων. Τους ζήσαμε με τον Ανδρίκελο Ζελένσκι να μιλά στη Βουλή και να ακούν όλοι τους τους ναζί φασίστες του τάγματος Αζόφ. Είμαστε περήφανοι γιατί τα έδρανα του Κουκουέ ήταν άδεια σε εκείνη την περίπτωση. Δεν δεχτήκαμε ποτέ να ακούσουμε αυτό το Ανδρίκελο. Δεν δεχτήκαμε να πάρουμε μέρος σε αυτή και θα μπορούσαν να σηκωθούν και να φύγουν. Όμως κάθισαν και άκουγαν και τους φασίστες του τάγματος Αζόφ. Τους ζήσαμε να μετατρέπουν την Ελλάδα σε πολεμικό ορμητήριο, τον ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ, παραχωρώντας νέες βάσεις. Να διαγωνίζονται ποιος είναι πιο φιλοαμερικανός και φιλονατοϊκός. Και αλήθεια, ρωτάμε από τη Θεσσαλονίκη, θα ξεχαστούν αυτά που έγιναν στην Ιουγκοσλαβία από τον ΝΑΤΟ? Θα ξεχαστούν ότι βομβαρδίστηκαν άμαχοι? Ότι βομβαρδίστηκε μέχρι και η μεευτική κλινική του Βελιγραδίου? Ότι καταστράφηκαν όλες οι υποδομές? Αυτά θα τα συγχωρήσουμε ή θα μπορούμε εμείς να τα συγχωρήσουμε? Ποτέ, θα τα θυμόμαστε. Είναι το καλύτερο πλυντήριο του ιμπεριαλισμού, των ατοικών εγκλημάτων, αποδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με δήλωση ότι το ΝΑΤΟ έχει αλλάξει και έχει γίνει τώρα φιλιρηνικό. Να μην πούμε για τα εκατομμύρια νεκρών και καταστροφών σε ολόκληρη τη χώρα. Και μάλιστα από το 1974 και μετά, λόγω και του κινήματος, λόγω του ότι ήταν άλλες οι καταστάσεις, καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να δώσει νέες βάσεις. Ποιος ξεκίνησε τον Ελληνοαμερικανικό διάλογο? Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τους άλλους τους ξέρουμε. Πάντα ήταν με τους Αμερικάνους.
Ποιος έδωσε βάση στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίτιο και αλλού, χωρίς καν να περάσει από τη Βουλή που αυτοί κόπτονται για τη δημοκρατία. Ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα θέλουμε να σημειώσουμε και το ξαναλέμε ότι όπως εξελίσσεται ο πόλεμος της Ουκρανίας, μακάρι να τελειώσει, σε μία γενίκευση του η Ελλάδα, δείτε το χάρτη, είναι ολόκληρο ένας στόχος. Και επειδή οι Ρώσοι έχουν δηλώσει ότι θα χτυπήσουμε όπου υπάρχουν αμερικάνικες βάσεις, μπορεί να σκεφτεί, μακάρι να μην γίνει ποτέ, μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να είναι παρανάλογο να σκοτωθεί ο ελληνικός λαός. Γιατί οι βάσεις χρησιμοποιήθηκαν σε όλους τους πολέμους. Και αυτά έχουν μια σημασία. Δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα που δεν έδωσε γη, αέρα και θάλασσα σε όλες τις επιχειρήσεις που έγιναν στην περιοχή. Και ύστερα σου λένε ότι οι βάσεις προστατεύουν την εδαφική ακεραιότητα και τα σύνορα της χώρας. Ποια ακεραιότητα? Θα σας πω παραδείγματα απλά. Όλες οι ασκήσεις, οι στρατιωτικές, τις οποίες χρησιμοποιεί ο ελληνικός λαός, και για να έχετε αίσθηση το τι πληρώνει ένα F-16 σε μία ώρα και 10.000 ευρώ. Κάντε λογαριασμό. Προστατεύει τα σύνορα στην Νορβηγία, προστατεύει τα σύνορα στη Μαύρη Θάλασσα, προστατεύει τα σύνορα στο Ισραήλ. Όχι βέβαια. Είναι νατοϊκές ασκήσεις, είναι ο σχεδιασμός του ΝΑΤΟ στο πόλεμο με τη Ρωσία προς τα πάνω και πιθανά με το Ιράν προς τα κάτω. Τι προστατεύει και πληρώνει ο ελληνικός λαός? Αυτά ανέκοβαν θα μπορούσαν να καλύψουν κάποιες ανάγκες. Γιατί πρέπει να χρηματοδοτεί νατοϊκούς εξοπλισμούς ο λαός? Γιατί να ανέχεται τη συμμετοχή της χώρας στους υπερασπιστικούς πολέμους? Γιατί αύριο, όπως εξελίσσεται η κατάσταση και τα προειδοποιούμε, θα σκοτωθούν τα παιδιά του? Για ποιο λόγο? Τι συμφέρον έχει από τη σφαγή των άλλων λαών? Τι συμφέρον έχει να μπουν να μπει μέσα στους ανταγωνισμούς των ενεργειακών και άλλων πηγών των δρόμων μεταφοράς στο γεωστρατηγικό έλεγχο? Γιατί όλα αυτά? Γιατί όλες οι κυβερνήσεις σέρνουν τη χώρα σε επικίνδυνα μονοπάτια? Είμαστε υποχρεωμένοι, λέει, να ακολουθούμε αυτά που λέει η συμμαχία. Και αφού είμαστε σε μια συμμαχία, είμαστε και προστατευμένοι. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα, γιατί υπηρετούνται τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας μας, που από τη μια μεριά νιώθει ασφάλεια από το λαϊκό κίνημα για τα συνολικά και για τα κέρδη τους, αλλά και όχι μόνο για μια περίπτωση ανατροπής, αλλά κυρίως γιατί διεκδικεί και παίρνει μέρος στο μοίρασμα και στο ξαναμοίρασμα που γίνεται με το αίμα φυσικά των λαών. Αυτή είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση. Πώς κερδίζουνε? Πάλι θα τους ξαναπάω στους εφοπλιστές και όχι μόνο. Από τον πόλεμο, δισεκατομμύρια. Από το LNG, το οποίο είναι πανάκριβο. Ακούσατε καμιά αντιπαράθεση προεκλογική για όλα αυτά? Σ' όλα συμφωνούν. Παράδειγμα, η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Μπλίνκεν και η συνάντηση με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ακούσατε καμιά αντιπαράθεση Τσίπρα, Μητσοτάκη, από αυτά τα καραγκιοζλίκια που κάνουν για τα επιμέρους και όχι τα κεντρικά? Είδατε να σηκώσουν τόνους, να έρθουν σε μετοπική σύγκρουση? Ίσα ίσα τον συνάντησαν να του πούνε τι? Πως όποια και να είναι η επόμενη κυβέρνηση, η Ελλάδα θα συνεχίσει να μετατρέπεται σε αμπερεκανονοτική βάση, θα συνεχιστεί η επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στην υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, θα προχωρήσουν τα βήματα προς τις διευθετήσεις στο Αιγαίο και την νοτιοανατολική Μεσόγειο με νατοϊκή ομπρέλα και σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων του λαού. Και σε αυτό το σημείο θέλουμε να θυμίσουμε μερικά πράγματα που ίσως φαίνονται καμιά φορά τυχαία. Τι είχε δηλώσει ο Τσίπρας? Δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Τι δήλωσε ο Μητσοτάκης? Τα νησιά μας είναι νατοϊκά. Αυτά τι δείχνουν? Με αφορμή και τους σεισμούς, και αυτούς εκμεταλλεύονται, πάνε για προσέγγιση, για το μοίρασμα του Αιγαίου, αν το κάνουν σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Πλήρη ταύτιση. Βλέπετε καμιά διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα θέματα, όπου και σε άλλα, με τη Νέα Δημοκρατία?
πράσινη μετάβαση. Συμφωνούν. Συμφωνούν και οι δύο. Χρηματιστήριο ενέργειας. Συμφωνούν και οι δύο. Ποιος το έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Τσίπρας. Τι είναι το χρηματιστήριο? Δεν είναι, είναι ο ναός της κερδοσκοπίας. Έτσι έγραφε ο Μάρξ και το παραδέχονται όλοι οι αστεί. Και τι λέει τώρα? Θα πάλι λέει, θα κάνει έλεγχο και θα... Μα στο χρηματιστήριο δεν μπορεί να παρέμβει. Το χρηματιστήριο είναι ονομαζόμενη ελεύθερη αγορά και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από μια κυβέρνηση. Στις καταλόγες επιδοτήσεις, στους επιχειρηματικούς ομίλους και στο λαό, στην ενεργειακή φτώχεια. Συμφωνούν σε όλα αυτά. Αν και φωνάζουν για Μητσοτάκη, ότι φταίει ο Μητσοτάκης κλπ. Είναι μια συνολική πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αυτοί πρωτοπορήσαν. Και αφού δεν συμφωνούν, όταν καταθέσαμε εμείς τροπολογία για να καταργηθεί ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης και για άλλα, δεν ψήφισε κανένας. Ούτε πήρε θέση. Το αντίθετο μάλιστα. Και εδώ είναι η υποκρισία που βγαίνει σαν τα ρούχα του. Ενώ φωνάζει εδώ για τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης, σε αυτή την οδηγία που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ψήφισαν όλοι. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος η ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέγεται όχι κοροϊδία, αλλά απάτη απέναντι στον κόσμο. Να πάμε στη φορολογία και στις φοροαπαλλαγές. Ξέρετε πόσο πληρώνει ένας εργαζόμενος? Ένας εργαζόμενος πληρώνει 20, 21, 22%. Μισθωτός εννοούμε. Πόσο είναι, πληρώνουν τα διανεμόμενα κέρδη, τα καθαρά διανεμόμενα κέρδη των μεγάλων εταιριών? 5%. Ήταν 10, το πήγε 5 ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν από τους πρώτους μεταμνημονιακούς νόμους που έκανε και τώρα το πήγε η Νέα Δημοκρατία 5%. Μειώνεται συνολικά η φορολογία και διατηρείται. Και λένε τώρα και από πάνω ποιος έβαλε τις περισσότερες, και οι δύο φέρνουν τον κόσμο. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ χτύπησε κατευθείαν, τώρα θα δίνει από τη μία τσέπη και όσοι τα παίρνει από την άλλη. Συμφωνούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Συμφωνούν. Όταν το έφεραν στη Βουλή, εμείς το καταγγείλαμε. Αυτοί συμφωνούν και το θεώρησαν ότι είναι και μεγάλη επιτυχία. Το Ταμείο Ανάκαμψης όμως δεν είναι χάρισμα, είναι δανεικά. Και τα δανεικά αυτά θα μπουν στο κρατικό χρέος. Και το κρατικό χρέος θα πληρώσει ο λαός. Πού θα πάνε αυτά τα δισεκατομμύρια? Η συντριπτική πλειοψηφία, σας είπα ένα νούμερο πριν, 11,5 δις, θα πάει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι υπερμνημόνιο. Μας λένε πάντα δεν έχετε δίκιο. Έχει 19 προϋποθέσεις για να κάνεις εκταμείευση. Ακόμα και παρέμβαση στη δικαιοσύνη έχει. Γιατί ήθελα να φέρουμε αυτό το νόμο? Γιατί το απαιτούν. Τι νόμος ήταν αυτός, να καταλάβετε ότι είναι υπερμνημόνιο? Είναι, λέει, για να συντομευθεί η απονομή της δικαιοσύνης, πρέπει να φτιάξουμε δικαστήρια, ειδικά. Τι ειδικά δικαστήρια? Ειδικά δικαστήρια που θα αποφασίζουν γρήγορα, πολύ γρήγορα, για τις υποθέσεις των επενδύσεων και των επιχειρήσεων συνολικά. Και όντως φτιάχνουν, έχουν δύο ειδών. Στο ένα που περιμένει ο Κοσμάκης ένα, δύο και τρία χρόνια και στο άλλο το οποίο το θερμαθετήσαν. Βέβαια και το εφαρμόζουν και τώρα μέχρι σε αυτό το σημείο. Και ακούστε, θυμάστε, θα θυμάστε τον καυγά Τσίπρα Μητσοτάκη, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Τι έλεγε ο Τσίπρας? Είναι καλό, αλλά ο Μητσοτάκης θα το δώσει στους κολλητούς του. Γιατί έχουν δει τους, να λένε κολλητούς, ενώ οι άλλοι που είναι, μπορεί να είναι κολλητοί δικοί του και δεν χρειάζεται να τους λέει έτσι. Και όταν θα έρθουμε εμείς θα τα δώσουμε στο κοινωνικό τομέα. Τι έγινε πριν από καμιά 7-8 μέρες, έχω χάσει και τον λογαριασμό, σε μια συνέντευξη του Τσίπρα, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος και τον στριμώχνει. Τι θα κάνετε με το Ταμείο Ανάκαμψης αφού έχει προϋποθέσεις κλπ. Και τι απαντάει? Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για τον κοινωνικό τομέα. Δηλαδή, θα εφαρμόσουμε την ίδια ακριβώς πολιτική. Να μιλήσουμε για την υγεία, για τις τεράστιες περικοπές και το καμάρωμα και του ΣΥΡΙΖΑ ότι από η φαρμακευτική δαπάνη από 5 δις πήγε 1,5 δις γιατί χρυσοπληρώνει ο κόσμος τα φάρμακα, γιατί βγήκαν λίστες που δεν γράφονται κλπ. Τα ξέρουν
ο λαός και αντιμετωπίζεται. Να μιλήσουμε για τις προσλήψεις που δεν έκαναν, που μιλάνε για τους επικουρικούς και δεν τους μονιμοποιούσαν, αφού καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Να μιλήσουμε για την θεώρηση που έχουν για το θέμα της υγείας. Τι λένε και οι δύο, απαράλλαχτα. Αρμονική σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν λένε. Το πόσο αρμονική είναι αυτή, μπορούμε να την δούμε έτσι στην κορύφωσή της κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τι είπαν οι κλινικάρχες, επί τη παράμι και ούτω βοήσομεν, που λένε. Δηλαδή, πληρώστε μας για να μπορέσουμε να πάρουμε και ασθενείς της ΜΕΘ που ήταν ελεύθερες. Σήμερα δε, και έχει αρχίσει από χρόνια αυτό. Θα πω πάλι ένα παράδειγμα. Το 2010 μας έστελαν οι τράπεζες κάποια οικονομική ενημέρωση και μιλάει αλφαμπάντινα συγκεκριμένα. Τι έλεγε? Ο τομέας που θα έχει τα μεγαλύτερα κέρδη τα επόμενα χρόνια είναι ο ιδιωτικός τομέας της υγείας και οι επενδύσεις που θα γίνουν εκεί θα είναι πολύ κερδοφόρες. Και εμείς θεωρούσαμε ότι ήταν υπερβολή. Δέστε τι έγινε. Δέστε τι έγινε. Και με το νέο ΕΣΥ που λένε αυτοί, τα πράγματα θα χειροτρέψουν πάρα πολύ. Θα έχεις πιο υποβαθμισμένο δημόσιο τομέα και θα τους μπρόκνεις όλους τους ιδιώτες. Τους υπόλοιπους μάλλον. Γιατί άλλος θα περιμένει 2 και 3 μήνες. Λέει ο Φωστήρας, ο τέτοιος, ο Υπουργός Υγείας, ότι εσάς τι σας περάζεται, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο, αρκεί να πηγαίνουν εκεί και να γίνονται καλά ή τέλος πάντων να τους καλύπτουν τις ανάγκες που έχουν. Αλήθεια, έτσι είναι. Πας στον ιδιωτικό τομέα, πληρώνεις 25%. Πληρώνεις. Τα υπόλοιπα λέει είναι δωρεάν. Δωρεάν από πού? Από τον ΕΟΠΗ. Ο ΕΟΠΗ από πού τα παίρνει? Από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ποιος πληρώνει τα ασφαλιστικά ταμεία? Οι εργαζόμενοι. Ουσιαστικά δηλαδή χρηματοδοτούν με χρήμα των εργαζομένων από όλες τις μπάντες τα μεγάλα επιχειρηματικά κέντρα στον τομέα της υγείας. Στην παιδεία τολμάνε και μιλάνε για την παιδεία. Και οι δύο. Παιδεία είσαι ένα πόρευμα. Υπάρχει δωρεάν παιδεία. Από το δημοτικό πληρώνεις φροντιστήρια. Μέχρι το γυμνάσιο, το λύκειο, πανεπιστήμιο, σπίτια, αυτά τα ξέρετε, τα ξέρει ο λόγος ότι τραβάει. Με τα πτυχιακό που ήταν δωρεάν, πάλι πληρώνεις. Ποιος το ξεκίνησε αυτό? Γαβρόπουλο. ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και η Νέα Δημοκρατία το απογειώνει. Ποιος ισοτίμησε τα πτυχία των διαφόρων ιδιωτικών που υπάρχουν κολεγίων? Ποιος τα ισοτίμησε? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι όλα, αλλά ξεκίνησε και τα ολοκληρώνει η Νέα Δημοκρατία. Πρακτικά τι σημαίνει? Όποιος έχει πάει και παίρνει από εκεί ένα πτυχίο που είναι, γιατί εκεί παίρνει το χρήμα μετράει περισσότερο. Το οποίο είναι ισότιμο με έναν που του βγαίνει η Παναγία όλη του τη ζωή, να πληρώνει φροντιστήρια, να μπει το παιδί του στο πανεπιστήμιο, να ξαναπληρώνει πάλι, να κάνει μεταπτυχιακά και έχουν την ίδια αναγνώριση. Να πάμε για παρακάτω, για τους μαθητές, για τις αίθουσες, για αυτά. Και οι δύο στην ίδια κατεύθυνση. Και το θέμα των ημερών των προηγούμενων. Πληστηριασμοί. Εδώ κι αν είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου κυριολεκτικά. Ξεκίνησε από το 2003. Πήγε με τον νόμο Κατσέλη, τον νόμο του Πασόκ, οι πληστηριασμοί και έρχεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίζει. Τι ψηφίζει? Ψηφίζει να δοθούν στα φάντς. Αυτό, να γίνουν ηλεκτρονικοί. Δύο. Νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά. Και τρίτον, κάνει την όποιος εμποδίζει τους πληστηριασμούς, κάνει ιδιώνυμο. Ιδιώνυμο που τιμωρείται ποινικά κλπ. Και ρωτάμε, έρχεται η Νέα Δημοκρατία βέβαια, κάνει τροποποίηση στον πτωχευτικό κώδικα για να διευκολύνει την παράδοση και βγαίνουν στα κεραμίδια. Και όταν το στριμώχνουν πάλι σε μια συνέντευξη, τι απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Η Νέα Δημοκρατία απαντάει ευθέως. Για να μην λένε ότι δεν χτυπάμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η πολιτική της, ισοπαίδωση, βρήκε έτοιμο έδαφος και προχωράει ακόμα παραπέρα. Τι απαντάει? Δεν υπάρχει ευγνωμούμενη χώρα που να μην γίνονται πληστηριασμοί. Και μάλιστα λέει ότι εμείς κάναμε μόνο 25.725, δεν προλάβαν. Αν προλαβαίνουν, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Πώς σκεφτείτε να ξανάρθουν ή ο ένας ή ο άλλος
700.000 είναι κρεμασμένοι τώρα με τους πληστηριασμούς. Και λέει και το αμίμητο, θα ελέγξω τα φάνης. Τι να ελέγξεις βέβαια Θεόφοβε, ελέγχονται τα φάνης, αφού εσύ τα έπαιξες τα φάνης. Αφού έχω κάνει συμφωνία με τις τράπεζες. Και πάνε να βγάλουν το κοσμά και του πάρουν το σπίτι, μπει παράλληλα να το βάλουν να το νοικιάσει. Και έρχεται βέβαια και η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία δεν είναι το γλυκό όπως λένε και στο χωριό μου. Το λέτε και εδώ, το λέτε. Εντάξει. Ερώτημα, από αυτούς περιμένει, μπορεί να περιμένει ο λαός να λύσουν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει? Δεν υπάρχει για αυτούς σύγχρονο χάρτη, αλλά ψήφος καταδίκης, ψήφος στο ΚΚΕ που όλα αυτά τα χρόνια παλεύει και κινητοποιεί το λαό ενάντια στις αιτίες της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, να καταργηθούν οι αντιλαϊκοί φόροι και τα χαράτσια για ουσιαστικές αυξήσεις μισθούς και συντάξεις, σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα. Μπαίνουμε μπροστά να πω και κάτι ακόμα εδώ. Νόμος Χατζηδάκη. Τα κεραμίδια. Τα μισά θα τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να κάνουμε και ένα κλίπιο πίσω. Ποιος έφερε τον νόμο για να εμποδίσει το δικαίωμα της απεργίας? Νόμος ΣΥΡΙΖΑ. Με απέτηση το 50% συνένα όλων να παίρνει απόφαση, αλλιώς είναι άκυρη η απεργία. Και όταν τους στριμώξαμε τότε, δεν ήξεραν τι να πούνε. Είπαν ότι όταν θα βγούμε από τα μνημόνια θα τον καταργήσουμε. Τον κατάργησαν? Πού είναι ο Λεωνίδας? Πού είναι οι συνδικαλιστές? Όχι βέβαια. Τον διατηρούν και μετά σε αυτόν πάτησε και έφερε το έκτρωμα Χατζηδάκη. Μπαίνουμε μπροστά στους πληστηριασμούς. Τώρα και θα έχουμε και πελάτες. Για να διαγραφούν τα χρέη έχουμε καταθέσει πρόταση. Μου έλεγε ένας προχθές που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι τυχαίως. Μου έλεγε το εξής, καλά λέει, καταθέσατε αυτή την πρόταση. Γιατί ψήφισαν όλοι να τελειώνουμε με τους πληστηριασμούς? Η πρόταση αυτή καλύπτει κυριολεκτικά τα λαϊκά νοικοκυριά. Εμείς τι θα κάνουμε, γιατί καλά λέει, αλλά εσείς τι? Εμείς προσπαθούμε πρώτα απ' όλα σαν κόμμα να ενώσουμε τους πολλούς απέναντι στους λίγους. Γιατί οι λίγοι είναι ενωμένοι. Αυτό που λέμε κοινωνική συμμαχία. Να συναντηθούν όλοι όσοι βρίσκονται στην ίδια πλευρά. Εργάτες, βιοπαλιστές, αγρότες, επαγγελματίες, σε ένα πανελλαδικό συντονισμένο κίνημα. Λέμε οι πολλοί απέναντι στους λίγους και την άπληξη εξουσία τους. Θέλουμε περισσότερους βουλευτές. Και σε αυτή τη μάχη να στηριχτεί το ΚΚΕ. Γιατί οι βουλευτές του ΚΚΕ είναι και θα παραμείνουν δίπλα σε κάθε λαϊκό πρόβλημα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη σαπίλα του αστικού πολιτικού συστήματος. Και τέτοια υπάρχει πόλικη. Εμείς δεν έχουμε πάτσιδες και καηλίδες, αλλά και αυτοί 28 εκατομμύρια. Τόσα λίγα. Τα ίδια και οι υπόλοιποι. Δυνατό ΚΚΕ, γιατί κάθε ψήφος στο ΚΚΕ θα κατατίθεται στους χώρους δουλειάς. Στις γειτονιές, εκεί που πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας. Και εκεί μένει. Ούτε μεταλλάσσεται όπως συμβαίνει στις μεταγραφές των άλλων βουλευτών των αστικών κομμάτων. Αλήθεια αναρωτιέται κανένας, γιατί τόσο εύκολα πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο? Και μια περίοδο μάλιστα βλέπαμε κάποιον εμείς που έχουμε την ατυχία ή την τύχη να είμαστε εκεί μέσα, να τον ρωτάς τώρα σε ποιο κόμμα είσαι. Παίρναγαν απ' όλα. Παρέλαση. Γιατί όμως αυτό? Γιατί υπάρχει κοινή βάση, κοινή στρατηγική σε όλα αυτά τα κόμματα. Η ίδια δεν είναι τα κόμματα όλα. Είναι διαφορετικά, αλλά στα στρατηγικά θέματα είναι όλοι οι ίδιοι. Και ο μεγάλος Βελόπουλος της περιοχής σας εδώ, που παριστάνει τον φιλεργατικό και τον Αγκετάλο, όλο για τους επιχειρηματίες μιλάει. Και καμαρώνει που είναι και ο ίδιος επιχειρηματίας. Όλο για τους επιχειρηματίες και με έναν τρόπο ότι όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι θα γίνουμε επιχειρηματίες και οι αγρότες θα γίνουν επιχειρηματίες, απορώ και θα εργάζονται με όλα αυτά που λέει στο τέλος. Αλλά το αντίθετο. Το αντίθετο συμβαίνει. Η ψήφος βρίσκεται στα αριστερά κόκκινα έδρανα. Και λέμε, κοκκινήστε το όλο το κομμάτι εκείνο και παραπάνω. Έτσι για να του στρίψετε στη μούρη. Να φύγει η μαυρίλα που είναι μέσα στη Βουλή και να μείνει το κόκκινο. Και τώρα, τελευταία,
είχαμε την αντιπαράθεση για κυβέρνηση νικητών ή κυβέρνηση νικημένων. Εμείς καλούμε το λαό να τους δώσει ένα μάθημα, δυναμώνοντας, ευνηδιάζοντας μάλλον με την ψήφο του και δυναμώνοντας το ΚΚΕ, ώστε την άλλη μέρα να είναι και οι δυο ηττημένοι και να κατεβάσουν τα μούτρα τους, γιατί αυτό θα τους ενοχλήσει περισσότερο. Καλούμε τον προοδευτικό κόσμο, αυτούς που παγιδεύτηκαν σε ψεύτικες υποσχέσεις και είχαν και αυταπάτες, να συμπαραταχθούν με το ΚΚΕ, να τιμήσουν το ΚΚΕ που στάθηκε όρθιο. Δεν προσκύνησε όπως κάναν άλλοι τους δολοφόνους του λαού μας και των άλλων λαών. Εμείς βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στο πλάι των λαών και όχι στους δολοφόνους, τους Αμερικανονατοϊκούς και Ευρωενωσίτες. Αυτή είναι χρήσιμη ψήφος για το ΚΚΕ για να συνεχίσει να καθοδηγεί και να μπαίνει μπροστά σε αυτούς τους αγώνες. Και μια και, αν και τώρα τελευταία δεν ακούγεται, μια και μας λένε, έχουν ανασύρει το παραμύθι της προοδευτικής κυβέρνησης. Τώρα όλα αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο προοδευτικά είναι, ας αναρωτηθεί κάθε προοδευτικός άνθρωπος. Σε ποια κυβέρνηση αλήθεια να συμμετέχουμε? Να γίνουμε δηλαδή σειράκια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ? Να συμμετέχουμε στη δολοφονία λαών? Αυτό μας ζητούν να κάνουμε, γιατί αυτά είναι τα ιερά και τα όσια που δεν τα συζητάνε ούτε τσακώνονται. Να προδώσουμε τους μεγάλους αγώνες στους λαούς μας, τους χιλιάδες νεκρούς, τα εκατομμύρια θυμάτων από όλο τον κόσμο από τον υπεριαλισμό? Τι μας ζητάνε, να ξεπουλήσουμε και να εξαργυρώσουμε τους αγώνες που αναπτύσσονται και σήμερα ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που φέρνει φτώχεια, δυστυχία και αίμα, για να πάρουμε κυβερνητικές καρέκλες? Αν δε, λάθος πόρτα χτύπησαν και λάθος πόρτα χτυπάνε. Και ας κόψουν το παραμύθι ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να κυβερνήσει. Το ΚΚΕ θέλει να κυβερνήσει, αλλά θέλει να πάρει την εξουσία ο λαός. Και σε εκείνη την εργατική λαϊκή κυβέρνηση θα είναι μπροστά, θα είναι πρωτοπορία, θα καθοδηγεί, και ας κόψουν αυτό το παραμύθι. Εμείς παρά τις αδυναμίες που μπορεί να παρουσιάσουμε, ακόμα και λάθη, για τα οποία είμαστε οι μόνοι που κάνουμε άλλωστε και αυτοκριτική, αλλά από τη σκοπιά του λαού και όχι από τη σκοπιά άλλων, ήμασταν πάντα μπροστά. Και σήμερα μπροστά στις δυσκολίες είμαστε όρθιοι. Σαλπίζουμε το δυνάμωμα της ταξικής πάλης, το σταμάτημα της επίθεσης, το σάλπισμα για αντεπίθεση, για συγκέντρωση δυνάμεων, για κοινωνική συμμαχία, για την επαναστατική ανατροπή αυτού του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος. Όχι μόνο για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση, αλλά για να αντιστοιχηθούν οι τεράστιες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της επιστήμης και της εξέλιξης με την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών. Για να απολαύσουν η παραγωγή του πλούτου, οι εργάτες και τα λαϊκά στρώματα, αυτά που παράγουν, και όχι να τα κλέβουν μια χούφτα παράσιτα οι καπιταλιστές. Αυτοί είμαστε. Και είμαστε κολλημένοι με τα λαϊκά συμφέροντα. Οι άλλοι είναι πολιτικοί με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εμείς είμαστε με τους λαούς, οι άλλοι είναι με τους φωνιάτες. Πίσω δεν κάνουμε. Αυτοί είμαστε και θα παραμείνουμε. Εμπρός λοιπόν όλοι στη μάχη των εκλογών, ώστε την άλλη μέρα μόνο να βλέπει τα μούτρα τους, με ένα υψηλό ποσοστό του ΚΚΕ, αξίζει να ρίξει και να τους βλέπει. Γεια σας.